Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε και για την παρουσία σας εδώ. Είχαμε συνάντηση με τη διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως και με το Σωματείο των Εργαζομένων. Γνωρίζετε κι εσείς, περισσότεροι από εσάς όσοι εργάζεστε στη Θεσσαλονίκη, ότι η δική μας διακυβέρνηση κατέβαλε πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες για να αναδείξει το θεσμό, να τον επαναφέρει στο στάτους το διεθνές που αρμόζει και στην ίδια τη διοργάνωση αλλά και στην πόλη. Είχαμε την παρουσίαση του σχεδίου της ανάπλασης και εκφράσαμε και τον σκεπτικισμό μας για το μοντέλο της υλοποίησης του έργου και για το αν και κατά πόσο η επιλογή της μεθόδου σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα θα αποβεί εις βάρος ή όχι των συμφερόντων του δημοσίου. Θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξε πενταετής καθυστέρηση και δεν αξιοποιήθηκαν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για να υλοποιηθεί το έργο αποκλειστικά ως δημόσιο. Είναι σαφές ότι θα περιμένουμε και τις λεπτομέρειες του σχεδίου για να αποφανθούμε συνολικά και για το εάν κάμπτονται τα συμφέροντα του δημοσίου αλλά και της πόλης, η οποία δικαιούται να έχει μια δική της έκθεση, μια έκθεση που να προτεραιοποιεί τις δικές της ανάγκες αλλά και τις ανάγκες βεβαίως των εργαζόμενων με τους οποίους θα είμαστε σε διαρκή επαφή για να βεβαιωθούμε ότι τις εργασιακές τους συνθήκες και τις συμβάσεις τους δεν θα τις επιμολύνει εργολαβικός ιός. Η πόλη δικαιούται μια δική της δημόσια έκθεση με προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, μια έκθεση που θα αναδεικνύει την πόλη ως κέντρο στο διεθνές στερέωμα. Έχουμε πολλές συμπτώσεις στο τι πρέπει να γίνει με τη διοίκηση και βεβαίως, όπως είπα και πριν, θα είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων. Να είστε καλά.